Το στοιχειωμένο σπίτι. Εμπρός! Όχι, δεν θέλω να γραφτώ για 27 χρόνια στο γυμναστήριό σας. Εμπρός! Όχι, δεν είμαστε το μπακάλικο του Μπαρμπαγιάννη. Εμπρός! Όχι, δεν θέλω συνδρόμη για το περιοδικό εκτροφής περιστεριών. Είμαι ήδη συνδρομητής. Στη θέση σου δεν θα πηγαίνα μέσα. Ναι, δεν έχω φυσική κατάσταση, αλλά δεν θέλω την προσφορά εγγραφή στο γυμναστήριό σας. Ο Τζον προσπαθεί να βρει μια ιδέα για ένα νέο κόμικ για τον κύριο Μπάρκερ. Α, πάλι το τηλέφωνο! Oh, δεν είναι καλά τα πράγματα. Δεν με νοιάζει ποιος είσαι και τι θέλεις. Ό,τι και να είναι αυτό, δεν θα το αγοράσω. Σταμάτα να τηλεφωνείς, ηλίθιε, και... Α, γεια σας, κύριε Μπάρκερ. Πήρα για να δω τι καινούριο έχει σκεφτεί, Άρμπακλ. Είναι... συγγνώμη, κύριε Μπάρκερ, το τηλέφωνο με διακόπτει συνέχεια. Δεν σκέφτομαι. Ο Τζον δεν σκέφτεται. Σιγά το φοβερό νέο. Α, καταλαβαίνω. Γιατί δεν κάνεις αυτό που κάνω κι εγώ, Άρμπακλ? Φύγε, πήγαινε κάπου που δεν έχει τηλέφωνο. Θα το ήθελα, αλλά δεν έχω χρήματα για το ταξίδι. Hey, μόλις απέκτησα ένα παλιό σπίτι πάνω στο βουνό. Ο διευθυντής μου το αγόρασε φτηνά ως επένδυση. Δεν πήγα ακόμα να το δω, μα είμαι βέβαιος ότι δεν έχει τηλέφωνο. Μπορώ να πάω εκεί να δουλέψω και να μην με ενοχλήσει κανείς? Τέλεια! Κανόνισε να πάει ο Άρμπακλ να μείνει στο σπίτι που μόλις αγόρασα. Μα αυτό το σπίτι δεν είπαν ότι είναι στοιχειωμένο? Είναι καταπληκτικό! Πάω να ετοιμαστώ. Ξέχασα να φάω την πίτσα μου. Hey, εσύ ξεχνάς να φας την πίτσα σου. Μα εγώ δεν ξεχνώ να φάω την πίτσα σου. Το τηλέφωνο δεν θα με ενοχλήσει, τίποτα δεν θα με ενοχλήσει. Και δεν θα φύγουμε από εδώ μέχρι να βρω μια φοβερή ιδέα για κόμικ για να προτείνω στον κύριο Μπάρκερ. Όχι. Δεν ανησυχώ μήπως ξεμείνουμε από φαΐ. Θυμάσαι το φορτηγό που βρίσκεται πιο κάτω στην περιοχή που γίνονται έργα. Όσο ο Τζον έφτιαχνε βαλίτσες, έκανα κάτι... κοίτα μόνος σου. Η γραμματέας του κύριου Μπάρκερ είπε πως το κλειδί είναι κάτω από το χαλάκι. Μη χαίρεσαι και τόσο, Όντι, γιατί έμαθα ότι το σπίτι είναι... στοιχειωμένο. Ρίξε μια ματιά στον τίτλο αυτού του επεισοδίου. Μου φέρνετε ένα αντίτυπο από το σενάριο, σας παρακαλώ. Γκάρφιλντ, επεισόδιο 202, το στοιχειωμένο σπίτι. Έλα, πάμε μέσα να ξεκουραστούμε λίγο. Στη σελίδα 9 έχει μια σκηνή κυνηγητού. Ευχαριστώ. Ω, καταπληκτικό! Δεν θα με διακόψει κανένα τηλεφώνημα. Θα εργαστώ χωρίς καμία διακοπή. Δεν σκέφτηκα τίποτα ακόμα. Μα μόλις σκεφτώ κάτι, ποιος με πιάνει? Μην ανησυχείς, Κούταδε. Τα φαντάσματα είναι ακίνδυνα. Απλώς μπορεί να χτυπήσεις από την τρομάδα. Γκάρφιλντ, πάλι γουργουρίζει το στομάχι σου. Για σιγουριά, ας δω στο ίντερνετ τι λέει για τα φαντάσματα. Έπιασε τώρα, σταμάτα! Τι έγινε? Όντι, αποβλακωμένη ηλίθιε κοπρίτη! Γιατί με ξύπνησες?
Δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Με ξύπνησες μόνο και μόνο... Για μια στιγμή κατσαδιάζω το κουτάβι που με ξύπνησε ενώ ονειρευόμουν κανελόνια. Όπως σου έλεγα, με ξύπνησες χωρίς λόγο και χωρίς... Ό,τι θυμάσαι που σου είπα για τη σκηνή κυνηγητού στη σελίδα 9. Εφτάσαμε στη σελίδα 9. Ακόμα να σκεφτώ κάποια ιδέα για το καινούριο κόμικ. Τουλάχιστον όμως δεν χτυπάει το τηλέφωνο και δεν με διακόπτει τίποτα. Εκτός από το γάτο και το σκύλο μου. Τι γυρεύετε εσείς εδώ? Κάνετε λες και είδατε κάποιο φάντασμα. Όμως δεν υπάρχουν φαντάσματα. Υπάρχει ένα εδώ μέσα. Άνοιξε τα γουρλωτά σου μάτια να το δεις και μόνος σου. Δεν μπορεί να με δει. Ξέρω ότι δεν υπάρχουν φαντάσματα γιατί το κοίταξα στο ίντερνετ. Και ό,τι διαβάζουμε στο ίντερνετ δεν είναι ποτέ λάθος. Λοιπόν, αφήστε με τώρα να δουλέψω. Δεν έχω σκεφτεί τίποτα. Εσύ το είδες το φάντασμα. Κι εγώ το είδα το φάντασμα. Αυτός γιατί δεν το βλέπει το φάντασμα? Γιατί δεν μπορεί. Οι άνθρωποι δεν βλέπουν τα γατοφαντάσματα. Είμαστε ορατοί μόνο σε γάτες και σε ζώα εξαιρετικά χαμηλής ευφυΐας. Πρέπει να στοιχιώνω αυτό το σπίτι για πάντα. Ή μέχρι να κάνω έναν άνθρωπο να πιστέψει στα γατοφαντάσματα. Καλά το στοίχημα, δεν είναι καλή δουλειά? Όχι, είναι βαρετή. Ειδικά όταν περνάνε 50-60 χρόνια και κανένας δεν κατοικεί το σπίτι. Θέλω να πάω στους φίλους μου, τα άλλα γατοφαντάσματα. Όλοι έχουν πάει σε κάποιο άλλο, πιο ενδιαφέρον μέρος. Εγώ θα φύγω από εδώ. Θα τρομάζω συνέχεια το φίλο σας μέχρι να πιστέψει στα γατοφαντάσματα. Θα σε βοηθήσω κι εγώ. Πάμε! Ένας υπερήρωας που πετάει λαχανοσαλάτα στον κόσμο. Όχι, όχι, αυτό έχει γίνει. Λοιπόν, έχω μια ιδέα. Άκου τι θα κάνεις. Ναι, έτσι θα πιστέψεις τα γατοφαντάσματα. Πολύ ωραίο, Γκάρφιλντ. Μα δεν πρόκειται να πιστέψω στα φαντάσματα. Δεν είναι αστείο, Γκάρφιλντ! Δεν πρόκειται να πιστέψει ποτέ. Δεν θα παραιτηθούμε. Πρέπει να πας στους φίλους σου. Κι εγώ πρέπει να πάω κάπου που να υπάρχει κινέζικο. Σταμάτα να κάνεις τέτοιες ανοησίες, Γκάρφιλντ. Δεν υπάρχουν φαντάσματα. Μη μου τσαλακώνεις το καινούριο μου πουκάμισο, Γκάρφιλντ. Σου είπα, δεν υπάρχουν φαντάσματα. Έξυπνο, Γκάρφιλντ, μα δεν υπάρχουν φαντάσματα. Το λέει και το ίντερνετ, θυμάσαι? Είναι ανώφελο. Δεν θα πιστέψει ποτέ στην ύπαρξή μας. Ω, ναι, θα πιστέψει. Θα μου έρθει μια καταπληκτική ιδέα. Σοβαρά? Ναι, θα κοιτάξω το σενάριο και θα δω ποια είναι αυτή. Μου φέρνετε ξανά εκείνο το αντίτυπο του επεισοδίου, σας παρακαλώ. Σκηνή 19, σκηνή 20... Αυτή είναι η ωραία ιδέα που θα μου έρθει. Ακολουθήστε με. Ευχαριστώ. Ο Τζον θα πιστέψει στα γατοφαντάσματα μόνο αν δει ένα. Μα αφού δεν μπορεί να με δει. Όχι, μα μπορεί να δει εμένα. Αχ, είναι ανώφελο. Θα πω στον κύριο Μπάρκερ ότι δεν μου έρχεται καμία ιδέα για το νέο κόμικ. Ένα γατοφάντασμα!
Ένας άνθρωπος πίστεψε στα γατοφαντάσματα. Είμαι ελεύθερος! Ανέβηκα εδώ στα βουνά να ρίξω μια ματιά στο σπίτι που αγόρασα. Ένας από τους συνεργάτες μου μένει εδώ και... Άρμπακλ, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Ένα γατοφάντασμα! Ένα φρικτό τρομερό φάντασμα που κάνει μπου, μπου, μπου. Συγγνώμη κύριε Μπάρκερ, αλλά δεν μπόρεσα να βρω τίποτα. Ένα γατοφάντασμα είναι καταπληκτική ιδέα για το καινούριο μας κόμικ. Σοβαρά? Στα παιδιά αρέσουν τα φαντάσματα. Τους αρέσουν και οι γάτες. Άρμπακλ, είσαι πανέξυπνος. Και σύμφωνα με το σενάριο, ο Τζον πούλησε την ιδέα στο αφεντικό του και το γατοφάντασμα ξεστίχιωσε για πάντα αυτό το σπίτι. Αχ, τι ευτυχές τέλος. Αλλά όχι αρκετά ευτυχές. Μακρινό πλάνο. Το φορτηγό του Βίτο σταματά μπροστά στο σπίτι, γεμάτο με αμέτρητες αχνηστές πίτσες για τον έξυπνο γάτο. Hey, κάθε σενάριο χρειάζεται κάποιες βελτιώσεις που και που. Συνέχισε το ξύσιμο, Μόντι.